είχε παραμεληθεί η επανεξέταση, η οποία θα έδινε αυτό και οι ανανεωτικές γι' αυτό επιτρέπουν, έτσι. Αλλά και γι' αυτό είχε δοθεί αυτό το χαρτί, ώστε λοιπόν σε αυτούς που δεν είχαν τη δυνατότητα να ξαναδώσουν, ενώ ήταν ευθύνη της ΕΚΟ να τους ξανακαλέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, να κάνουν επανεξέταση κλπ, να μπορούν να δουλεύουν. Τώρα όμως μπαίνουν σε μια σειρά αυτό, θα τρέχουν προγραμματισμένα στον εύλογο χρόνο που ορίζεται και σταματάει. Όποιος περνάει, δουλεύει στην κατηγορία που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νέο πλαίσιο. Αλλά επειδή δεν θέλω να είμαστε άδικοι και επειδή υπήρξα προπονητής των ειδών ομάδων και με αυτή τη διοίκηση και με τους προηγούμενους, θέλω να πω κάτι που είναι δίκαιο νομίζω. Θυμάμαι ότι ήταν και παλιά όταν ήμουν εγώ προπονητής στις ειδικές ομάδες και είχα έρθει εδώ στη Γενική Συνέλευση και τα σωματεία αποφάσισαν, μάλλον απέτησαν από τη διοίκηση και του κ. Βοζίδη και των άλλων να καταργηθεί αυτό το πράγμα τότε. Δηλαδή δεν έγινε η κατάργηση από το ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση. Θα την πω εγώ, θα πάμε πάνω. Είναι η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Και εμείς θα αποφασίσουμε. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε. Να το θέλετε να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος που συμβαίνει μεταξύ Ασπύρου. Νομίζω ότι ο κ. Μποζίδης. Ναι, τα πει ο Μποζίδης, εδώ είναι. Δεν πάμε σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, το ξέρω. Είχε υποβάλει αυτό την πρόταση τότε να γίνει αυτό. Σας έχει καλέσει επανειλημμένα, τουλάχιστον το 1,5 πόσο είμαι εγώ μαζί με τον Γιώργο, τον Μπάμπικ, τον Χρήστο και τον Σάβα, σας έχει καλέσει και δεν έχει πλησιάσει κανείς. Σας έχει καλέσει να κάνουμε μια συνάντηση, να αναλύσουμε για τις απόψεις και δεν έχει πλησιάσει κανείς. Και τώρα ακούω για το σύνδεσμο εδώ πέρα. Διάφορα. Πάμε το λόγο για τον κύριο Σιτουρά. Κοντά μας έχουμε τον καθηγητή των σχολών προπονητών της ΕΠΟ, τον κύριο Βονόρτα, τον κύριο Γιάννη Βονόρτα. Κύριε Βονόρτα, έχετε έρθει για ένα διήμερο σχολής προπονητών. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του διημέρου? Θέλω να ευχαριστήσω, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, για την κλίση εδώ να μιλήσω. Το πράγματι είναι ανανεωτικές σχολές των διπλωμάτων Α και Β. Γίνονται κάθε 3 χρόνια. Οι προπονητές δηλαδή, οι οποίοι κατέχουν αυτά τα διπλώματα κάθε 3 χρόνια, περνούν από μια τέτοια διαδικασία επιμόρφωση, ανανέωση των γνώσεων κτλ. Υπό την αιγίδα της ΕΠΟ για το πρόγραμμα της UEFA, το οποίο είναι όλοι οι προπονητές να λαμβάνουν διαγνώση το ίδιο βιβλίο, ας πούμε, ώστε λοιπόν το επίπεδο του ποδοσφαίρου να ανέβει, να υπάρχει πράγματι μια ποιοτική στοχευμένη προπόνηση, όλοι οι προπονητές να είναι πλέον μορφωμένοι. Σαν καθηγητής που είσαστε αυτό το σχολείο, βλέπετε το επίπεδο του Έλληνα προπονητή πηγαίνει προς το καλύτερο? Φυσικά αυτό εδώ και χρόνια, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, η εμπειρία μου το επιτρέπει να μιλάω, γιατί έχω συνεργαστεί με πολλούς ξένους προπονητές και έχω δει, ήμουν στον Παναθηναϊκό. Πράγματι ο Έλληνας προπονητής στέκεται αντάξια και κοιτάει και πολλές φορές από πιο ψηλά τους ξένους προπονητές. Πάντως υπάρχουν καλοί, μέτριοι προπονητές, το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Δεν αρκεί το σήμα ή το εθνόσημο ή η κατάληξη του επιθέτου για να δώσει τα χαρακτηριστικά σε έναν προπονητή. Εξάλλου έχουμε δείγματα Ελλήνων προπονητών, το έχω βιώσει και ο ίδιος. Ο Έλληνας προπονητής είναι πλέον πολύ πολύ αξιόλογος. Και το θέμα είναι τώρα πώς οι παράγοντες θα εμπιστευτούν τους Έλληνες προπονητές περισσότερο των ελληνικών ομάδων, περισσότερο ώστε πλέον να αποφύγουμε δυσάρεστα, όχι μάλλον να δυσάρεστες παρουσίες άλλων προπονητών για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είσαστε ευχαριστημένος από την προσέλευση των Κερκυραίων προπονητών? Ναι, δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον, πολλά άτομα από ό,τι έχουμε δει. Ερωτήματα πολλά, προβληματισμοί πολλοί, υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον. Το επίπεδο αρκετά καλό από ό,τι βλέπω με τις ερωτήσεις και απαντήσεις που γίνονται. Αυτός είναι ο στόχος μας, είναι αλληλεπίδραση, εμείς να προσφέρουμε κάτι σε αυτούς, αυτοί να δώσουν σε εμάς τις απόψεις τους, τις γνώσεις, τις δικές τους ιδέες, ώστε εμείς από εκεί να δούμε τι πρέπει να προσφέρουμε περισσότερο στο μέλλον, πώς πρέπει να κινηθούμε, να αναπροσαρμοστούμε και έτσι να έχουμε μια σαφή εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες του Κερκυραϊκού Ποδοσφαίρου και επιτυχίες και κυρίως ανάδειξη νέου ταλέντων, γιατί παντού υπάρχουν παιδιά και νέα ταλέντα. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της Επισκέπτειας, τον κύριο Βοζίδη. Κύριε Βοζίδη, μεγάλη συμμετοχή. Πώς βλέπετε αυτή τη σχολή, τη διήμερη σχολή?
Ναι, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου δώσαμε μια ευκαιρία στους 50 περίπου προπονητές της Κέρκυρας να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, να τροφοδοτήσουν και να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν σε σχέση με την ιδιότητα που έχουν και κυρίως να δοθεί μια νέα όθηση στην προσπάθεια που κάνουμε να αλλάξει η αντίληψη και η νοοτροπία για την ανάπτυξη του τοπικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Οργανωτικά είναι πάρα πολύ καλή η σχολή, οι εισηγητές είναι εξαιρετικοί, οι εκπαιδευτές είναι εξαιρετικοί, αλλά θέλω να το πω γιατί έχει αξία για μένα, έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι από το επίπεδο των προπονητών της Κέρκυρας. Κουλτούρα... Μας είπε και ο κ. Βανάρχος. Ναι, ναι, είναι εντυπωσιασμένος. Μου είπε ότι είναι από τις σπάνιες φορές που ευχαριστιέται τόσο πολύ την σχολή, γιατί υπάρχει μια πολύ ουσιαστική αλληλεπίδραση, πολύ ψηλό επίπεδο τοποθετήσεις, προβληματισμούς από τους προπονητές μας και αυτό είναι εντυπωσιακό και δείχνει ότι έχουμε τη βάση για να πετύχουμε τους στόχους μας που επιδιώκουμε σε σχέση με το ποδόσφαιρο μας. Είδα και ένα γόνιμο διάλογο τον οποίο είχατε με τους προπονητές. Ναι, ήταν μια καλή ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε με όλους τους προπονητές της Κέρκυρας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, να ακούσουμε τον προβληματισμό, τις σκέψεις τους, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις τους κυρίως για το πώς οργανώνουμε καλύτερα το ποδόσφαιρο. Και εγώ θέλω να σας πω ότι έμεινα εντυπωσιασμένος γιατί ήταν πολύ ουσιαστικές οι προτάσεις και θα μας βοηθήσουν στο σχεδιασμό που κάνουμε για την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρό μας. Επειδή είδα ότι έχετε κάνει πολλές προτάσεις, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πιστεύω ότι θα δώσουμε ραντεβού, σύντομο ραντεβού, να μας πείτε και τις απόψεις της ΕΠΣ Κέρκυρας και τον προγραμματισμό της ΕΠΣ Κέρκυρας. Να είστε καλά, είμαστε στη διάθεσή σας και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πιστεύω ότι και εσείς προσωπικά. Με τη γενικότερη συμβολή σας στο τοπικό ποδόσφαιρο αλλά ιδιαίτερα με την απασχόλησή σας με το γυναικείο ποδόσφαιρο που είναι μια ευκαιρία να πω ότι είναι στις επιλογές μας να δώσουμε μια μεγάλη όθηση φέτος με την συγκρότηση της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είστε ο άνθρωπος που πρέπει να σταθείτε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια γιατί πρέπει να αναπτυχθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο στον τόπο μας και από ό,τι βλέπω υπάρχουν πολλά κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, να το οργανώσουμε καλύτερα και θα έχουμε αποτελέσματα. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο των προπονητών της Κέρκυρας, του Συνδέσμου Προπονητών της Κέρκυρας, τον Γιάννη Παπαδρογιάννη. Γιάννη, μεγάλη συμμετοχή βλέπω σήμερα στη σχολή ανανέωσης των διπλωμάτων Β' και Α' κατηγορίας UEFA. Και χτες. Και χτες ξεκίνησαν οι εργασίες. Ναι, είναι σημαντικό. Σημαντικό που ανταποκρίθηκε αμέσως η Ένωση στο αίτημα το δικό μας για να κάνουμε την. Το σεμινάριο αυτό στο νησί μας και σημαντικότατο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. Υπάρχουν προβλήματα στους προπονητές της Κέρκυρας? Προβλήματα όπως υπάρχουν σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και σε εμάς. Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα τα οποία βέβαια προσπαθούμε μέσα από την κουβέντα και τις συναντήσεις που κάνουμε να τα ελαχιστοποιήσουμε. Είσαι αισιόδοξος για κάτι καλύτερο στον κερκυριακό ποδόσφαιρο? Κοιτάξτε να δείτε, αισιόδοξος ήμουν πάντα, είμαι και θα είμαι πάντα εγώ. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσουν και οι παράγοντες εμπιστοσύνη στο νέο και στο παλιό. Περισσότερο όμως στο νέο και αρχαιρό προπονητή. Διότι όπως βλέπεις και εσύ φίλε Βίκη, η συμπαράσταση προς τον αρχαιρό προπονητή, όταν οι ομάδες ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, είναι ελάχιστη. Και είναι κάτι το στενάχωρο αυτό, γιατί όπως υπάρχει ταλέντο και στον αγωνιστικό χώρο, μιλάω για τους ποδοσφαιριστές, έτσι υπάρχει ταλέντο και στον προπονητή. Και πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα πιστεύω ότι θα λυθεί όταν καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει ποιότητα στον κύριο προπονητή. Γιάννη, μας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε και το κανάλι σας που ήρθε και είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κερκυρός προπονητής.